Καλησπέρα. Είναι έντονη και πυκνή η χιονόπτωση εδώ στο Φλίσβο. Έχουν ντυθεί όλα στα λευκά όπως τα χιόνια μπορείτε. Δεν είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία τα χιόνια. Α, το έφαγε και όλα στο χιόνι. Και όλα στο χιόνι. Μητσοτάκι μου, ωραίο! Έχουμε. Λοιπόν, το τοπίο εδώ, η εικόνα είναι μαγική. Προσπαθούσε να περάσει. Δεν μπορούσε. Και είχαμε και μία διαδικασία. Έλα εδώ! Καλημέρα! Καλημέρα! Έλα εδώ να μας πεις τι κάνεις. Γιατί είσαι χωρίς μπλούζα? Είμαι τόσο χαρούμενος που ήρθε το χιόνι επιτέλους που έχω ξατρελαθεί. Συγγνώμη λίγο, δεν κρυώνεις. Τώρα στην αδρεναλίνη ξέρεις αυτό το πράγμα που ζω, δεν είναι. Τίποτα, δεν νιώθω τίποτα. Μάλιστα. Τι είδα εδώ να χαρεί, φοράει τη μάσκα. Δυνατό, να χαρεί το χιόνι. Από το αυτοκίνητο μέσα. Καρέα είναι από τα επικίνδυνα σημεία. Όλο ο κρατικό μηχανισμό ουσιαστικά έχει χιονιστικά μάλλον μηχανήματα αλλά και αλατιέρε επιχειρούν να ρίξουν αλάτι στα συγκεκριμένα σημεία προκειμένου ο παγετός να μπορέσει να διασπαστεί. Ελάχιστα οχήματα έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα, δηλαδή τις τελευταία λεπτά που βρισκόμαστε εδώ. Κάποια φορούν αλυσίδες, κάποια άλλα όχι, κάποια είναι τζιπ. Έχουν περάσει υπάρχει κάποια ένα, οχήματα. Όχι μόνο θαραλέως, αλλά και τρομερά ικανό στην ποδηλασία όμως βλέπουμε. Μπράβο, μπράβο, ναι, είναι ενδεχομένως ένας από τους ποδηλάτες με ιδιαίτερα ζογκλερικές, θα λέγαμε, δυνατότητες και ικανότητες. Πηγαίνει με μία ρόδα όλη την ανηφόρα, ώρα, όπως λέτε, ναι. Βλέπω. Αρκετή ώρα, ενδεχομένως θα μπορέσει να μας θελήσει να μας κάνει και άλλη μία επίδειξη. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε στον δρόμο και να έχει τόσο πολύ χιόνι. Ναι, παλαιότερα έκανες άλλο πράγμα όμως. Όμως είναι και πολύ επικίνδυνο. Παλαιότερα έκανες άλλο πράγμα για να δείξεις πόσο χιόνι είχε, γονάτιζες. Έλα, και έλεγες, ναι, αυτό το θέλεις. Κοιτάξτε μέχρι που του φτάνει. Άρα είναι πάνω από μισό μέτρο. Ένα μέτρο. Ένα μέτρο. Πεντέλη αυτή τη στιγμή. Τώρα είσαι ο Άρης που ήξερα. 2,60. Το χιόνι μέχρι εδώ είναι στο 1,80. Δεν μου λες τώρα. Έχει ακόμα να μεγαλώσει. Στον δρόμο από τη διασταύρωση Μελισσίων, Βρυλισσίων και τα λοιπά που ερχόσουν οι δρόμοι. Μπορούμε να περπατήσουμε και όλα να δούμε και πιο κάτω τι συμβαίνει. Εδώ με δυσκολία περπατάει κανείς μέσα στο χιόνι. Τι να κάνουμε όμως, αυτές είναι οι ανάγκες του ρεπορτάζ. Είσαι εκπληκτικός, να ξέρεις. Με μεγάλη προσοχή όσοι περπατάνε στον δρόμο να μην περνάνε κάτω από δέντρα γιατί... Να περάσουν από εκεί. Βλέπετε και το χιονοπόλεμο στον δρόμο. Προφανώς αυτά που μπορεί να υπήρχαν το πρωί ή να τα έχουν μαζέψει ή να μην υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον δρόμο. Λοιπόν, ναι, κρατάς το χιούμορ σε κάθε περίπτωση, Μάνια Λεβιζάτου. Κύριε, καλησπέρα από την Κοζάνη. Οι 40 ώρες χιόνιζε, πυκνή χιονόπτωση συνεχόμενη και φυσικά τα προβλήματα από ό,τι αντιλαμβάνεστε είναι πολλά. Κυρίως στο επαρχιακό ορεινό δίκτυο που απεγνωσμένα προσπαθούν οι χειριστές των χειριστικών μηχανημάτων να καθαρίσουν ή κρατήσουν ανοιχτούς. Η αλήθεια είναι ότι οι πολικές θερμοκρασίες δημιουργούν ακόμα περισσότερα προβλήματα. Από μείον 8 μέχρι μείον 12 η θερμοκρασία στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, το χιόνι από 40 εκατοστά.